mesmo. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νηθεία η Χριστούς αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δουλεύσατε το Κυρίον φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτέ οργιστεί Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου, το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμονων ημίν, δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήτη της σοφίας. Ιδέ ζήλων πικρών έχετε και ρηθείαν εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, που και στην αυτή σοφία άλλωθεν κατεχωμένη, αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώδης, όπου γαρζήλος και ερηθεία, εκεί ακαταστασία και πανθαύλων πράγμα. Ιδε άλλωθεν σοφία πρώτων μεν αγνιεστή, έπειτα ειρηνική, επίκης επιθύς μες τη ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπήρεται. Της ποιούσιν ειρήνη. Ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Σύ, Κύριε, δόξα Σύ. Το καιρό εκείνο, επορεύοντο εικονής του Ιησού, κατέτωσε σε Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ό,τι έγινε το ετών 12, αναβάλλον αυτόν εις Ιερουσαλήμ κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς ο πέσεν Ιερουσαλήμ, κι ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρα σοδόν και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενές και εν τη γνωστής.
Και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτόν. Και γίνεται μεθημέρας τρεις, έβρων αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον, εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίσθε το δε πάντες οι εκούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις εν αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν, και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον τι επί είσαι σημεινούτος, ιδού πατήρ σου κακό δυνόμενοι ζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι εσυπείτε με, ούκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, και αυτοίου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησαν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήρθε της Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διατηρεί πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη, παρά Θεό και ανθρώπι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Ελληνική του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησο. Υπέρ της και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενάσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Λέησο. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αλεθονίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου εν Χριστώ Διακονίας. Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγιεστίνα του Ιδωρτού του τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ των έντες πολιτάχτη διδασκόντων και διδασκομένων και πάντων των συντελούντων εις την κατά Θεών επίδοσιν αυτής του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Ετράβη περιβλημένης εν δόξας ποιησεών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα Σε Κύριε ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου και θαλάσσιμον του Κυρίου κλείνομεν Σι Κύριε κλείνον Κύριο τόσο και πάκουσον ημών ο εν Ιορδάνη Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος και η Αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σε εμάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς η πληστήνα του αγιασμού σου διετής του ύδατος του του μεταλήψεων στο κερατισμό και γενναίος ημών Κύριες υγεία ψυχής και σώματος. Σίγουρα αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναβέμπουμε συν το ανάσκο σου καθού και το Παναγείο και αεροφόρο και ζωγείο σου πνεύμα. Μη και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεόν αξίως ημι πει, σον Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση, την ευλογία σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Λέησο. Κύριε Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, όταν Σολομώντας σοφίαν διδάξεις, και δι' της επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος τους αλλίες κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και αποστόλους θα αναδείξεις. Σύ Κύριε λοιπόν εξ σκότους φως λάμψε, λάμψον τις καρδίες των εντάφτα διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αίδιο.
Δώσε αυτής πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, φώτισον τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών, εις το ειδένε αυτούς και ποιήν το θέλημά σου. Υιούς φωτός ανάδειξον αυτούς, εν παντή έργο αγαθό καρποφορούντας και αυξανωμένους δι' της άνωθεν σοφίας. Πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμών Αγίας σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων του των Αγίων. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην έναρξη της χωρίς γονέων της ενορίας μας. Καλωσορίζω τον πρώτο μιλητή της χωρίς γονέων, ενδεσιμολογιότατο πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του. Ο πατήρ Ματθαίος είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Προχαμίου. Παρακαλώ τον πατέρα Ματθαίο να ανέβει στο βήμα, να αναπτύξει το θέμα, τα ναι και τα όχι στο παιδαγωγικό έργο. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή το να ξεκινάει σχολείο γονέων με ομιλητή εμένα. Τόσο μεγάλο του δεν άξιζε τον κόπο. Υπήρχαν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι που νομίζω ότι θα έκαναν μια πολύ πιο σπουδαία αρχή και για να σας εντυπωσιάσουν, αλλά και για να αυξήσουν το ζήλο σας, έτσι ώστε αυτή η προσπάθεια που τώρα αρχίζει να μην σταματήσει ποτέ και φέτος να φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου και του χρόνου να ακολουθήσει και νέοι άνθρωποι να μπουν σε αυτή την προσπάθεια, διότι αξίζει πραγματικά πάρα πολλά. Και είναι αξιέπαινοι οι πατέρες του ναού σας, οι οποίοι κατάφεραν με πολλές θυσίες, προσωπικές και με πολύ κόπο, να κάνουν αυτό το ξεκίνημα. Και ό,τι ξεκινάει με μεράκι, συνεχίζεται με πολλή ευλογία του Θεού. Άλλωστε, από ό,τι βλέπω εδώ, έχετε φτιάξει και ένα πανέμορφο πνευματικό κέντρο, που νομίζω ότι θα γίνει κυψέλη μέσα στην οποία πάρα πολλά πράγματα θα στηριστούν και πάρα πολλοί άνθρωποι θα ωφεληθούν. Είναι αξιέπαινοι οι πατέρες και είμαι βέβαιος ότι τους έχετε στην καρδιά σας, αλλά κυρίως στην προσευχή σας. Αυτό ζητούν. Όλα τα υπόλοιπα και οι χειραψίες και τα συγχαρητήρια είναι για τα αυτιά. Και αυτά έρχονται και φεύγουν. Εκείνο που μένει είναι πόσο αγαπάμε τους ανθρώπους και αυτό το εκδηλώνουμε την ώρα που κάνουμε την προσευχή μας. Είμαι βέβαιος ότι από σήμερα, το έχετε ξεκινήσει από πολύ καιρό, αλλά από σήμερα θα βάλετε κάτι περισσότερο στην παράκλησή σας στο Θεό, να τους ενδυναμώνει, να τους φωτίζει, να τους δίνει ό,τι είναι απαραίτητο για αυτή την προσπάθεια, η οποία δεν είναι μόνο αυτή, έχει κι άλλα, κι άλλες πλευρές. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια θα πάει καλά. Το φαίνεται άλλωστε από το πρόσωπά σας, γιατί έχετε έρθει με όρεξη να ακούσετε κάτι. Ελπίζω να μην φύγετε απογοητευμένοι. Ελπίζω. Όταν συζητούσαμε με τους πατέρες και μου είπαν με τι θέμα θέλουμε να ασχοληθούμε, τους είπα τα ναι και τα όχι στο παιδαγωγικό έργο. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε γονείς, και εσείς και εγώ. Και τι σημαίνει γονιός? Όχι εκείνος που φέρνει ένα παιδί στον κόσμο, αλλά εκείνος που μεγαλώνει ένα παιδί. Για ποιο σκοπό το μεγαλώνει? Να το κάνει επιστήμονα? Όχι. Να τον κάνει άνθρωπο του Θεού, να τον κάνει πολίτη της Βασιλείας των Ουρανών. Και ο Θεός του παρέχει όλες εκείνες τις δυνατότητες προκειμένου να δει αυτόν τον άνθρωπο από το καθηκόνα να φτάνει στο καθομοίωση. Όμως το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι τέχνη. Δεν είναι απλώς μια ευκολία που όλοι νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θυμάμαι που έλεγε κάποιος όταν είχε πάει να μιλήσει σε μια επαρχία,
λεγόταν Μίτσος, ο επαρχιώτης θα λέγαμε, και τον ρώταγε. Μίτσο μου, του λέει, πώς πάνε οι καλλιέργειες? Πάρα πολύ καλά, του λέει, αλλά δεν κάνω τίποτα αν δεν ρωτήσω το γεωπόνο. Μίτσο μου, πώς πάνε, λέει, εδώ πέρα τα πρόβατα? Πολύ καλά, και γεννάνε και αυξάνουν. Γιατί? Διότι ακολουθώ αυτά που μου λέει ο κτηνίατρος. Μίτσο μου, του λέει, πώς πάει η οικογένεια, πώς πάνε τα παιδιά? Καλά πρέπει να είναι, λέει. Προσέξτε, για τα φυτά είχε το γεωπόνο, για τα πρόβατα είχε το κτηνίατρο, για τα παιδιά δεν είχε κανέναν. Και νόμιζε ότι τα παιδιά μόνα τους μεγαλώνουν. Και αν σήμερα πολλά προβλήματα παρουσιάζουν τα παιδιά, είναι γιατί νομίζουμε εμείς ότι όλα τα ξέρουμε και δεν έχουμε ανάγκη να σπουδάσουμε την τέχνη του δασκάλου, του γονιού. Θα πει κανένας, μα πώς να τη σπουδάσει? Δεν γεννηθήκαμε γονείς? Δεν μας έδωσε ο Θεός αυτήν την ειδικότητα στο να μεγαλώνουμε παιδιά? Μας την έδωσε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι όταν κάτι μας δίνεται, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και καλλιέργεια. Βάλτε ένα φυτό στην αυλή σας, στη γλάστρα, αφήστε το εκεί, μην το ποτίσετε, μην το ρίξετε λίπασμα, να δείτε αν ποτέ θα γίνει. Έτσι είναι και το έργο αυτό. Μας το έδωσε ο Θεός, αλλά από εκεί και μετά θέλει καλλιέργεια, πνευματική καλλιέργεια, αλλά και φώτιση Θεού. Και για το σκοπό που είπαμε, να δούμε τα παιδιά μας να γίνονται πρώτα απ' όλα πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Πριν από δύο μέρες βρεθήκαμε σε ένα σχολείο, γιατί συνηθίζουμε να πηγαίνουμε στα σχολεία τα δύσκολα, όπως τα ονομάζουμε, στην περιοχή μας που είναι τα βραδινά. Εκεί λοιπόν συνηθίζουν να πηγαίνουν παιδιά τα οποία θέλουν να πάρουν τεχνική κατάρτιση. Είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν το πρωί και το βράδυ πηγαίνουν να σπουδάσουν. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτά τα παιδιά διψούσαν για Θεό. Διψούσαν για να μάθουν την αλήθεια. Και όταν τους ρώτησα, δεν έχετε ποτέ ακούσει αυτά που ίσως στα δικά μας τα αυτιά είναι τόσο πολύ γνωστά που τα έχουμε βαρεθεί? Η απάντηση είναι όχι. Δεν ήρθε ποτέ κανένας εδώ να μας τα πει. Εδώ μας μαθαίνουν μόνο πώς να παίρνουμε μια μηχανή και να τη λύνουμε, πώς να τη δένουμε, πώς να βάζουμε ηλεκτρικά πράγματα, πώς να φτιάχνουμε τεχνητά θέματα. Αλλά δεν μας έχουν μάθει, λέει, ποτέ πώς να αγαπάμε, πώς να πιστεύουμε, πώς να ελπίζουμε στο Θεό. Και λέει κανένας, αυτοί οι άνθρωποι όταν μεθαύριο βγουν στην κοινωνία και δεν γίνουνε όπως θέλουμε σωστοί άνθρωποι, σωστά μέλη της κοινωνίας, άραγε ποιοι θα φταίνε? Πρώτα απ' όλα εμείς θα φταίνε. Εμείς ως γονείς, οι οποίοι δεν φροντίσαμε να βάλουμε σε αυτά τα παιδιά φτερά στην πλάτη τους να πετάξουνε, να μπορέσουν σε μια δύσκολη στιγμή να μην πιστέψουν ότι όλα τελειώσανε, αλλά ότι υπάρχει και ο Θεός. Υπάρχει η πίστη μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που αν τους απλώσει στο χέρι, θα τους το βάλουν στο δικό τους χέρι και θα τους τραβήξουν μέσα από μια διέξοδο κατάσταση που βρίσκονται. Έτσι λοιπόν, το έργο του γονιού δεν είναι μόνο φάε, πιες, ντύσου, διάβασε, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Ήρθε ένα παιδί, μια κοπέλα 18 χρονών, από ένα λύκειο, και έλεγε μεταξύ των άλλων, «Πάτερ», λέει, «είμαι 18 χρονών. Δεν έχει τίποτα καινούργιο η ζωή μου. Τα έχω ζήσει όλα. Είμαι 18 χρονών στην ηλικία, αλλά 60 χρονών στην ψυχή. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, το έχω κάνει. Από ναρκωτικά, ανήθικη ζωή, συμμορία, τα πάντα», μου λέει. «Διότι αυτό που με ενδιέφερε ήταν όλα να τα γευθώ. Τώρα», μου λέει, «έχω γεράσει. Πρόωρα». Τη λέω, «γιατί, πώς κατάφερες και έφτασες ως εκεί?» «Για ένα λόγο», μου λέει, «είχα τόσο καλούς γονείς, οι οποίοι ποτέ δεν φρόντισαν να μου μιλήσουν για Θεό. Ποτέ δεν φρόντισαν αυτοί οι άνθρωποι να μου πούνε, πέρα από το πόσα λεφτά θες το πρωί να σου αφήσω στο τραπέζι, να μου πούνε ότι, ξέρεις, έλα να μιλήσουμε μια στιγμή. Τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις? Πού ήσουν χθες το βράδυ? Γιατί άργησες? Με ποιους κάνεις παρέα? Τι πρόβλημα αντιμετωπίζεις στο σχολείο? Σε βλέπω λιγάκι στεναχωρημένη. Μήπως δεν πήγες καλά στο μάθημα? Και αν συνέβη και κάτι τέτοιο, μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είναι η οικογένειά μας. Που τι είναι η οικογένεια? Ένα λιμάνι μέσα στο οποίο καταπλέουν όλα εκείνα τα σκάφη που έρχονται από το πέλαγος που είναι γεμάτο φορτούνες. Αυτά, μου λέει, δεν τα άκουσα ποτέ εγώ από τους γονείς μου.
Ήταν άνθρωποι, μου λέει, μορφωμένοι. Ήταν άνθρωποι που είχαν πολλά λεφτά, αλλά τόσα πολλά, μου λέει, που εμένα με κατέστρεψαν. Διότι δεν ήθελα τα λεφτά τους. Ήθελα την αγάπη τους. Ήθελα τη συζήτησή τους. Ήθελα την παρουσία τους. Ήθελα την τρυφερότητά τους. Και αυτά μου τα στέρισαν. Αυτά λοιπόν είναι κάποια πρώτα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να δούμε στη συνέχεια κάποια υπόλοιπα. Κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές εμείς οι γονείς όταν πάμε να πλησιάσουμε τα παιδιά μας για να τους προσφέρουμε ό,τι έχουμε κατά νου. Ποιο είναι αυτό? Προσπαθούμε να τους πούμε τι θέλουμε να τους δώσουμε ή τι θέλουν τα παιδιά μας. Το ερώτημα είναι, ξέρουμε ποιοι είμαστε? Πριν από το θέλω, πρέπει να μάθω το ποιος είμαι. Διότι αν δεν είμαι ικανός για αυτό το οποίο έχω βάλει σαν στόχο, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχω. Μη λοιπόν λέμε ποτέ στα παιδιά μας τι θέλουν εκείνα. Θα σκεπτόμαστε, μπορούν να το καταφέρουν? Και θα σας πω ένα παράδειγμα πάλι. Τις προάλλες είχαν έρθει κάποιοι μηχανικοί να δούνε ένα κτίριο. Εκείνοι που το είχαν φτιάξει το προόριζαν να το κάνουν γυροκομείο. Όταν όμως ήρθαν οι ειδικοί από το Υπουργείο Υγείας, είπαν ότι είναι ακατάλληλο, διότι οι εσωτερικοί χώροι δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Και είπανε, κοιτάξτε, τώρα δεν μπορεί να γίνει γυροκομείο, πρέπει να το κάνετε ένα πνευματικό κέντρο, παραδείγματος χάρη. Αυτό συμβαίνει και στα παιδιά μας. Όταν γεννιέται ένα παιδί, όταν πάει στο σχολείο, ο γονιός μπορεί να το σκέφτεται ότι θα γίνει ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας γιατρός, ένας δικηγόρος, ένας, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας σπουδαίος. Και ποτέ δεν είπαμε πριν από όλα αυτά, για να δούμε πώς θα φτιάξουμε την ψυχή αυτού του παιδιού, πώς θα το φτιάξουμε μέσα από το υπέδαφος, έτσι ώστε αυτές οι κολόνες που θα πέσουν όταν θα πάει στο σχολείο, όταν θα πάει στο πανεπιστήμιο, όταν θα βγει στην κοινωνία, να μην είναι απάνω στην άμμο, αλλά σε στέρεο έδαφος. Και πάνω απ' όλα, μην κάνουμε ποτέ το λάθος, θα το πούμε και παρακάτω, να κάνουμε εμείς το παιδί μας ό,τι δεν γίναμε εμείς. Διότι και αυτό είναι ένα από τα χειρότερα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που μιλάμε για τα παιδιά μας. Λένε πολλά παιδιά, δεν είμαστε εμείς ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Μαρία. Είμαι ένα πιστό φωτοαντίγραφο των ονείρων των γονιών μου. Οι γονείς μου θέλανε να γίνουν, ξέρω εγώ, γιατροί και δεν γίνανε και θέλουν να με κάνουν εμένα. Θέλανε να γίνουν, ξέρω εγώ, άλλου είδους επιστήμονες και δεν γίνανε και με πιέζουν εμένα. Και εγώ δεν θέλω να γίνω αυτό το πράγμα, διότι βλέπω ότι δεν κάνω γι' αυτό το δρόμο. Μένα με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και όταν βρουν τα παιδιά μας αδιέξοδο, ξέρετε πού καταφεύγουνε? Στις παρέες. Οι οποίες πού θα τους οδηγήσουνε? Στο να τους πούνε ότι μη στεναχωριέσαι, όταν έχει ζόρια η ζωή, μπορείς να κάνεις την απόδραση. Εμείς σου ανοίγουμε την πόρτα. Ποια είναι αυτή? Οι τοξικές ουσίες, τα ναρκωτικά. Μιλήστε με έναν ναρκωμανή. Χθες το βράδυ είχαμε αυτή τη μεγάλη τιμή. Έχουμε μια ομάδα στην ενορία μας, τους οποίους ονομάζουμε ανωνύμους ναρκωμανείς. Είναι παιδιά τα οποία έχουν φτάσει στην απεξάρτηση. Ένα λοιπόν από αυτά χθες ήρθε για να εξομολογηθεί και στη συζήτηση επάνω αυτού έλεγε ότι πώς έφτασε ο Βρεμιχάλης στα ναρκωτικά. Έφτασαν, λέει, πάτερ, γιατί αυτό που δεν μπορούσα να ξεπεράσω μου το έδιναν σαν φαντασία, όχι σαν πραγματικότητα, οι ουσίες αυτές. Τι δηλαδή? Να νιώσω λιγάκι ήρεμος με τον εαυτό μου. Όποτε πήγαινα στο σπίτι, το μόνο που άκουγα ήταν ένα. Διάβασε και διάβασε και πήγαινε στο φροντιστήριο και μάθε γράμματα και αν δεν μάθεις θα γίνεις ένα κούτσουρο, ένας άνθρωπος ανόητος μέσα στην κοινωνία. Και εγώ δεν μπορούσα, λέει, αυτά να τα ανεχθώ. Έβλεπα ότι δεν μπορούσα πολλά γράμματα να μάθω, αλλά μπορούσα όμως να μάθω μια τέχνη. Και στο τέλος μου λέει, η λύση ήταν να φύγω από το σπίτι και όταν κανένας φεύγει από το μαντρί, όπως λέει ο λαός μας, τον τρώει ο λύκος. Να μάθουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα εμείς ποιοι είμαστε. Να μάθουμε εμείς ως άνθρωποι ποιοι είμαστε, για να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο δεν θέλουμε για τον εαυτό μας, μην το επιβάλλουμε στους άλλους ανθρώπους. Ο Μέγας Θεοδόσιος, ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορας του Βυζαντίου, όταν είχε φτάσει στο απόγειο της δόξης του, κάποια μέρα έκανε μία κίνηση παράλογη στα μάτια των αυλικών. Πήρε λοιπόν το θρόνο του το βασιλικό και τον πήγε και τον έβαλε στην άκρη
της θάλασσας, στην Αμμουδιά. Και άρχισε λοιπόν από εκεί να φωνάζει «Θάλασσα, τραβήξου προς τα μέσα». Φυσικά δεν γινόταν αυτό. Οι άλλοι που τον ακούγανε απόρρισαν. Ξαναφώναξε στη θάλασσα, τίποτε. Κάποια στιγμή ένα κύμα μεγάλο τον έλουσε από πάνω μέχρι κάτω. Και τότε λέει, σηκώθηκε από το θρόνο του, πήγε στον πλησιέστερο ναό που βρήκε, έβγαλε το στέμα του και το έβαλε, λέει, στον εσταυρωμένο μπροστά. Και είπε, λέει, στους διαφόρους συμβούλους του, «Βλέπετε ποια είναι η δύναμή μας. Ούτε το νερό δεν μπορούμε να εξουσιάσουμε. Και αυτό είναι πιο δυνατό από εμάς». Αυτό να μην το ξεχνάμε. Εμείς νομίζουμε ότι έχουμε εξουσία πάνω στα παιδιά μας, ότι είμαστε δυνατοί, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν μια πλαστελίνη, σαν ένα κερί μαλακό. Τι είναι εκείνο που θα μπορέσουμε να το κάνουμε, να αποτυπώσουμε δηλαδή επάνω σε αυτό την εύπλαστη ύλη τα χαρίσματα του Θεού? Είναι η υπομονή, η προσευχή και πάνω απ' όλα η καθαρότητα της καρδιάς μας. Έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος κάτι πολύ σοφό. Εκείνα, λέει, που θες να πεις στα παιδιά, πες τα πρώτα στο Θεό, ώστε να φτάσουν μέσω του Θεού στον άνθρωπο. Φανταστείτε ότι τώρα, αν εγώ θέλω να φωνάξω σε έναν άνθρωπο που είναι 100 μέτρα μακριά, όσο και να του φωνάξω δεν θα με ακούσει καλά. Αν όμως πάρω το τηλέφωνο και του τηλεφωνήσω, θα τα πούμε τόσο καθαρά, σαν να είμαστε δίπλα-δίπλα. Πολλές φορές είμαστε κοντά με τα παιδιά μας, αλλά είμαστε σωματικά. Πνευματικά δεν είμαστε, ψυχικά δεν είμαστε. Τα παιδιά μας έχουν τις δικές τους επιλογές να κάνουν. Τι μας μένει σε εμάς? Να κάνουμε αυτή την επικοινωνία μέσω του Θεού, από αυτό το τηλέφωνο που λέγεται προσευχή. Και μην ξεχνάμε, εάν τα παιδιά μας δεν πάνε καλά, κατά μείζονα λόγο, η αιτία είμαστε εμείς. Λέμε πολλές φορές, φταίει η κοινωνία. Καμία κοινωνία δεν φταίει. Η πρώτη κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά, ποια είναι? Η οικογένεια. Δηλαδή, εμείς οι γονείς. Αν εμείς ως γονείς δεν είμαστε σωστοί στη σχέση μας ως ανδρόγυνο και στην επικοινωνία μας με τα παιδιά, πώς αυτά τα παιδιά θα βγουν στην ευρύτερη κοινωνία για να μπορέσουν να είναι και εκεί σωστά? Επομένως, να που είναι το πρόβλημα. Ο Δαβίλ, θυμόσαστε την περίπτωση όταν είχε κάνει το μεγάλο εκείνο αμάρτημα της Μιχίας. Τι έκανε μετά? Μετανόησε. Αλλά έλεγε πάντοτε στην προσευχή του, που τη λέμε κι εμείς σήμερα στο 50ο ψαλμό, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου, προσέξτε, ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Δηλαδή, τα λάθη μου, τα πάθη μου, τα ελαττώματά μου είναι μπροστά μου διαπαντός. Περπατώ και τα βλέπω. Και τι σημαίνει αυτό? Ταπεινώνομαι. Και ένας άνθρωπος που ταπεινώνεται, τι σημαίνει? Παίρνει σοφία. Και η σοφία είναι η αρχή κάθε καλού. Μην ξεκινάμε λοιπόν με μία έπαρση, με μία αλαζονία απέναντι στο παιδί μας, ότι εμείς είμαστε οι πανεπιστήμονες, οι εγκυκλοπαίδειες, οι άνθρωποι που τα ξέρουμε όλα. Όχι. Διότι αν πάμε με αυτή τη λογική, γρήγορα θα το απογοητεύσουμε. Εκείνο που θα του μάθουμε είναι ότι προσπαθούμε και εμείς, όπως και εκείνο, να εφαρμόσουμε αυτό που λέγανε οι αρχαίοι μας, γυράσκω αή διδασκόμενος. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε πάρα πολλά καλά. Να σας θυμίσω και αυτό το οποίο έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τι έχεις, λέει, που δεν το έλαβες? Και αφού το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχάσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Όλα μας τα έδωσε ο Θεός. Και τη σοφία και τη σύνεση και τις αρετές και τα χαρίσματα. Εμείς τι κάνουμε σε αυτές τις δωρεές του Θεού? Όπως ένα ωραίο μπουκέτο λουλούδια, βάζουμε και κάτι αγκάθια μέσα. Ποια είναι αυτά? Τα πάθη μας, ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας, η καινοδοξία μας, η αλαζονία μας, η προσπάθειά μας να δείξουμε εμείς ότι είμαστε δυνατοί, και αυτό το πληρώνουν τα παιδιά μας. Πολλές φορές θέλουμε να πούμε στη γειτονιά ή και μέσα στο σόι μας, όπως λέμε, ότι ο γιος μου είναι επιστήμονας, ο γιος μου θα γίνει μεγάλος και τρανός, το παιδί μου πάει καλά στο σχολείο. Και δεν το λέμε με φόβο Θεού,
και με αγάπη και με ευγνωμοσύνη στο Θεό, αλλά το λέμε για να υψώσουμε τον εαυτό μας και να δείξουμε στους υπολείπους ότι να βλέπεις, εγώ έβγαλα παιδί μορφωμένο, εγώ είμαι δυνατή, εγώ είμαι άνθρωπος που έχω σύστημα και πρόγραμμα και να τα αποτελέσματα. Και αντί να δοξάζουμε τον Θεό, δοξάζουμε τον εαυτό μας. Και έρχεται η στιγμή που γίνεται αυτό πολύ ο Θεός μας, ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται και αντιστρόφως και ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Θυμάμαι ένα περιστατικό συγκλονιστικό που μου έχει μείνει τυπωμένο από τα μαθητικά μου χρόνια. Υπήρχε ένας υπέροχος μαθητής στο σχολείο μας, σημειοφόρος, άνθρωπος γεννημένος για το βιβλίο. Το 20 γι' αυτόν ήταν λίγο. Αν υπήρχε κι άλλη κλίμακα πάνω από το 20, είναι βέβαιο ότι θα είχε πάρει κι άλλους βαθμούς πιο ψηλά. Ξεκίνησε λοιπόν από το δημοτικό, πάντα αριστούχος, γυμνάσιο, λύκειο. Στην πρώτη λυκείου αρχίζουν να αναφαίνονται τα πρώτα σημάδια, τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα. Τι είχε γίνει? Άρχισε μέσα του να ξυπνάει η εφηβεία και άρχισε να σχετίζεται με κακές παρέες. Άρχισαν κάποιοι να του λένε ότι είσαι φυτό. Το ακούμε πολλές φορές να το λένε στα παιδιά που διαβάζουν. Άστα τώρα τα βιβλία, Αντρέα, ασχολήσου και λιγάκι με τη ζωή. Τώρα είναι ο καιρός να μάθεις πόσο όμορφη είναι η άλλη πλευρά της ζωής, η σκοτεινή, η νυχτερινή, όπως την έχουμε ονομάσει. Και άρχισε σιγά σιγά να γλυκαίνεται σε αυτή την ιδέα. Το πήγανε μια φορά στην καφετέρια, το πήγανε μια φορά στη δισκοτέκ, το πήγανε μια φορά σε κάποια νυχτερινά κέντρα και άρχισε και εκείνο να λέει, «Οπ, εδώ είναι η ζωή» και να κάνει την επανάστασή του. Μετά από λίγο καιρό, ο πρώτος μαθητής, το πρότυπο, αυτός ο άνθρωπος που έπαιρνε τους επένους, όπως παίρνουμε από το περίπτερο μια σοκολάτα, άρχισε να κάνει μια κάμψη και να πηγαίνει ολοταχώς προς τα κάτω. Δεν πέρασαν πολλοί μήνες και μαθαίνουμε το πιο θλιβερό γεγονός, ότι ο Ανδρέας είχε πάρει ένα αυτοκίνητο και καθώς ήταν μεθυσμένος, χτύπησε τη νύχτα σε μια κολόνα και έμεινε στον τόπο και κάηκε και το αυτοκίνητο και εκείνος. Φοβερό γεγονός, εφιάλτης για τους γονείς του από τότε και μετά. Έρχεται τώρα η μητέρα του στην εκκλησία, η οποία έχει καταρρεύσει από τότε και λέει, «Εγώ είμαι η αιτία που σήμερα δεν υπάρχει το παιδί μου». Και της λέμε γιατί, για να τη βοηθήσουμε να βγάλει από μέσα της αυτό που νιώθει ως ενοχή, διότι του δώσα τα πάντα. Εκείνο που δεν του δώσα είναι Θεός. Του δώσα ό,τι μου ζητούσε, αλλά όταν έβλεπε ότι δυσκολεύεται, τότε δεν κατάλαβα ότι πρέπει να αλλάξω τακτική. Και το πιο σπουδαίο, δεν έπαιρνε τους επένους ο Ανδρέας, εγώ τους έπαιρνα με την υπερηφάνειά μου. Και ο Θεός ήρθε στιγμή που μου έδειξε την άλλη πλευρά για να καταλάβω πόσα λάθη έχω κάνει και τουλάχιστον να προλάβω τα άλλα μου παιδιά μη φτάσουν σε αυτό το σημείο. Από εκεί και μετά θα πρέπει, αφού πρώτα μάθουμε τον εαυτό μας, να πάμε στο δεύτερο σκαλοπάτι, στο τι θέλω. Τι σημαίνει τι θέλω? Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το χώρο που είναι ένα εκδοτήριο εισιτηρίων. Και φτάνουμε μπροστά στο κησέ και λέμε στον υπάλληλο, θέλω ένα εισιτήριο. Τι θα μας πει εκείνος? Για πού? Πού θέλετε να πάτε? Έχουμε εμείς καταλάβει ως γονείς, αλλά και ως παιδιά, πού θέλουμε να πάμε το έργο το παιδαγωγικό? Σας είπα και προηγουμένως, ο σκοπός δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν, είναι βέβαιο, είτε πλούσια είτε φτωχά. Ο σκοπός είναι τι προσανατολισμούς θα δώσουμε στα παιδιά μας. Θα τους μάθουμε το γνωστό φάγομεν, πείομεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Θα πούμε στα παιδιά ότι ο καλός, ο επιτυχημένος, ποιος είναι? Ο καπάτσος, ο άνθρωπος που βγάζει πολλά λεφτά, ο άνθρωπος που περνάει μέσα στον κόσμο με την πολυτελέστατη κούρσα του και όλοι από πίσω τον χαζεύουν. Αυτός θα πούμε ότι είναι επιτυχημένος άνθρωπος ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει νουν Χριστού και ξέρει πώς να εκτιμά τα πράγματα, πώς να βάζει προτεραιότητα σε αυτά τα οποία έχουν αντίκρισμα, όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και στην αιωνιότητα. Και σας ερωτώ, πού είναι τα πλούτη που ονάσει? Πού είναι τα πλούτη όλων εκείνων των επιφανών εφοπλιστών, οι οποίοι πέρασαν
από τον κόσμο αυτό. Θυμηθείτε τώρα τελευταία αυτό το τραγικό γεγονός που ακούσαμε στις ειδήσεις, όταν ένας μεγάλος εφοπλιστής ανέβηκε στην ταράτσα του γραφείου του στον έκτο όροφο, από τα πολλά του τα χρέη όπως λένε, και έπεσε κατά γης. Και το ερώτημα είναι, πού είναι τα λεφτά του, πού είναι τα πλούτη του, πού είναι η δόξα του. Ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, όταν επρόκειτο να φύγει από τον κόσμο, είπε λοιπόν στους άλλους στρατηγούς του, όταν λέει θα πεθάνω, θέλω να με θάψετε, αλλά να αφήσετε το χέρι μου έξω από τον τάφο. Και του είπανε γιατί. Για να δείτε όλοι ότι τίποτα δεν πήρα μαζί μου. Εγώ που κατέκτησα όλο τον κόσμο. Το χέρι μου είναι άδειο. Τι παίρνουμε μαζί μας. Δύο πράγματα. Μια βαλίτσα και ένα εισιτήριο. Η μεν βαλίτσα είναι τα έργα μας, το δε εισιτήριο είναι η πίστη μας. Να το πω με έναν άλλο τρόπο. Μία βάρκα για να πάει μπροστά θέλει δύο κουπιά. Αν έχουμε ένα κουπί θα κάνει κύκλους, γύρω τον εαυτό της. Το ένα κουπί λοιπόν θα είναι η πίστη μας στον Θεό. Από εκεί θα φέρουμε δύναμη. Και το άλλο είναι αυτό το οποίο θα προσφέρουμε στα παιδιά μας, ως θυσία. Ο Θεός έδωσε σε εμάς τους γονείς ένα σταυρό. Το σταυρό του γονιού. Δεν είναι εύκολο σταυρός. Θέλει αίμα, υδρότα, θέλει αυταπάρνηση για να πούμε ότι φτάνουμε μέχρι το κορύφωμα αυτής της αποστολής μας. Και ένα πράγμα να ξέρουμε, εμείς ως γονείς θα κάνουμε το έργο μας. Με πολλή αλήθεια και με πολλή ειλικρίνεια. Αν τώρα το παιδί μας δεν πήρε όλα όσα του προσφέρουμε ή δεν έγινε αυτό που ελπίζαμε με τους κόμπους μας ότι θα γίνει, ένα πράγμα να ξέρουμε, να είμαστε ήρεμοι και συνειδησιακά όπως πρέπει. Γιατί εμείς του δώσαμε αυτό που έπρεπε να του δώσουμε. Με τη συνείδησή μας μάρτυρα. Εάν εκείνος δεν τα πήρε, τότε πλέον δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Εκείνο έχει που έκανε τις επιλογές του και στο τέλος προτίμησε να μείνει σε αυτά τα συγκεκριμένα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τι θέλει, είναι βέβαιο ότι ξέρει και κατά πού θα κατευθυνθεί. Ένας μεγάλος Ρωμαίος φιλόσοφος έλεγε, δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για αυτόν που δεν ξέρει πού πηγαίνει. Μόνο αυτός που ξέρει πού πηγαίνει, ξέρει πότε θα σηκώσει τα πανιά. Και η ζωή μας είναι ένα ταξίδι μέσα στη θάλασσα, με πολλές φορτούνες και με πολλές δυσκολίες. Κοιτάξτε, με ένα άλλο παράδειγμα, τι σημαίνει ξέρω τι θέλω. Τα ψάρια, όταν θέλουν να πάνε στον προορισμό τους, πάνε πολλές φορές αντίθετα στο ρεύμα. Γι' αυτό και φτάνουν εκεί που θέλουν. Ποια ψάρια παρασύρει το ρεύμα, τα νεκρά. Το ερώτημα είναι, είμαστε ζωντανοί. Όχι μόνο επειδή αναπνέουμε, αλλά επειδή πνευματικά αναπνέουμε το οξυγόνο του ουρανού. Έχουμε βάλει στόχους. Έχουμε υπόψη μας πού είναι το λιμάνι στο οποίο θέλουμε να καταπλέψουμε. Διότι εμείς αγωνιζόμαστε και σκοτωνόμαστε και να κάνουμε στα παιδιά μας περιουσία, να τους δώσουμε ό,τι ζητάνε και στο τέλος έρχεται μια ωραία στιγμή και λέμε και τι έγινε και αν τους έδωσα όλα αυτά, ποιο είναι το αποτέλεσμα, πόσα δε από αυτά τα παιδιά μας δεν τα εκτίμησαν, γιατί, διότι το λέμε πολλές φορές, δεν ίδρωσες για αυτά, δεν κουράστηκες, άλλος τα ετοίμασε και εσύ τα βρήκες στρωμένα και έτοιμα, γι' αυτό και τα σπαταλάς με τρόπο απερίσκεπτο από εδώ και από εκεί. Αν έτσι πράξουμε, είναι βέβαιο ότι τα παιδιά μας θα τα χάσουμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει μετά είναι να μην αναβάλουμε ό,τι έχουμε βάλει σαν στόχο. Μία παροιμία γαλλική λέει, ο δρόμος του αύριο οδηγεί στην πόλη του ποτέ. Ό,τι είναι να κάνουμε, να το κάνουμε τώρα, σήμερα. Για ποιο λόγο, θα σας το διαβάσω με ένα πολύ απλό τρόπο. Λέει κάποιος, το χθες χάθηκε. Το αύριο είναι αβέβαιο. Κανένας δεν ξέρει αν θα ξημερωθούμε. Το σήμερα υπάρχει και μας ανήκει. Γιατί δεν το αξιοποιούμε. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένας μεγάλος γλύπτης που λεγότανε Λεύκηπος. Τι έκανε λοιπόν αυτός.
Αυτός έκανε το άγαλμα της θεάς ευκαιρίας. Πώς το έκανε? Έκανε μια κοπέλα που τα ρούχα της ανέμιζαν για να δείξει την κίνηση ότι τρέχει προς τα εμπρός, πατούσε στις μύτες των ποδιών της, αλλά της έκανε ένα μυστήριο κεφάλι. Δηλαδή, μπροστά μαλλιά και πίσω καράφλα. Και κάποιοι ρώτησαν, μα γιατί το κάνεις αυτό? Για να σας δείξω, λέει, κάτι, ότι την ευκαιρία την βουτάς όταν έρχεται. Όταν περάσει από μπροστά σου, την έχασες. Χάθηκε. Δεν γυρνάει πίσω. Η ευκαιρία έρχεται στον καθένα μας όσο είμαστε προετοιμασμένοι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Το παιδί μας πρέπει να το καταλάβουμε την ώρα που είναι μπροστά μας. Όχι την ώρα που θα φέρει ως ευκαιρία. Τώρα, θα σας διαβάσω 3-4 προτασούλες και θα τις σχολιάσουμε μαζί. Να καταλάβουμε τελικά το τρίτο σκαλοπάτι, είπαμε ποιος είμαι, τι θέλω, τώρα να πάμε στο τι μπορώ να κάνω. Προσέξτε κάτι. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, τα παιδιά είναι δικά μας? Όχι. Δεν είναι κτήμα μας. Είναι δώρο του Θεού. Αν παραδείγματος χάρη, τώρα φεύγοντας, ο πατήρ Αθανάσιος και ο πατήρ Σπυρίδων σας κάνουν ένα δώρο. Ακριβό δώρο. Μη μου πείτε ότι κάθε φορά που θα το βλέπετε αυτό το δώρο δεν θα θυμόσαστε τους ιερείς σας. Τα παιδιά μας είναι δώρο Θεού. Μας τα ανέθεσε ο Θεός. Θα μας τα ζητήσει πίσω. Όπως γίνεται στην παραβολή των ταλάντων. Μας τα ανέθεσε ο Θεός για να δουλέψουμε και να Του τα προσφέρουμε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν είναι κτήμα μας τα παιδιά μας. Είναι δώρο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Μου λέγε ένας νέος μπαμπάς που είχε έρθει μια μέρα να σε ραντήσει. Πάτερ, λέει, όταν βλέπω το παιδί μου, λατρεύω πιο πολύ τον Θεό. Γιατί σκέπτομαι, αν το παιδί μου έχει τόσα χαρίσματα, σαν μωρό που είναι, κινείται, γελάει, μιλάει, πόσο μάλλον ο Θεός που το έφτιαξε αυτό το παιδί. Είναι σαν να λέμε, βλέπω ένα ωραίο πίνακα, μια ωραία γεωγραφία. Το μυαλό μας που πάει στο χέρι αυτό που το έφτιαξε και λέμε, τι άνθρωπος ήταν αυτός, τι μυαλό ήταν αυτό, τι έμπνευση είχε αυτός που έκανε αυτό το ωραίο αριστούργημα. Έτσι είναι και η περίπτωση αυτή. Τα παιδιά, προσέξτε, δεν είναι κτήμα μας, είναι δώρο Θεού. Και αν το θυμόμαστε αυτό, θα κάνουμε πολύ λίγα λάθη. Μια δεύτερη περίπτωση. Έρχονται στη ζωή με τη βοήθειά μας, αλλά όχι από μας. Έρχονται στη ζωή με τη βοήθειά μας. Είναι καρπός αγάπης. Είναι καρπός σχέσης του ανδρογίνου. Έρχονται με τη βοήθειά μας, αλλά δεν έρχονται από μας. Δεν τα παραγγέλνουμε και να έρθουν όπως εμείς τα θέλουμε. Βλέπετε σήμερα πόσο μεγάλη συζήτηση γίνεται για τη νέα επιστήμη, την βιολογία, τη γενετική, που έχει φτάσει στο να αποκωδικοποιήσει το γενετικό υλικό. Και σήμερα λένε κάποιοι επιστήμονες ότι θα έρθει η εποχή που θα λέμε θέλω ένα παιδί ψηλό, κοντό, έξυπνο, γαλανομάτικο, αγόρι, κορίτσι, ξανθό κτλ. Και αυτό θα γίνεται μέσα στο εργαστήριο μια διαδικασία και θα έρχεται ένα τέτοιο παιδί. Αλίμονό μας, αν έρθει μια τέτοια εποχή. Ο Θεός να μην επιτρέψει, γιατί τότε θα καταστραφεί ο κόσμος. Διότι δεν θα προνοεί ο Θεός, αλλά το αρρωστημένο μυαλό του κάθε επιστήμονα. Μια τρίτη περίπτωση. Παρόλο που είναι μαζί μας, τα παιδιά μας, δεν ανήκουν σε μας. Είναι μαζί μας. Μεγαλώνουν στο σπίτι μας. Δεν μας ανήκουν. Όπως μας ανήκει η Φερρυππίν, τι να πω, το χέρι μας, το πόδι μας, ένα μέλος του σώματός μας. Τα παιδιά μας είναι κοντά μας μέχρι να βγάλουν φτερά. Μετά θα ανοίξουν τα φτερά και θα πετάξουν. Και αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Μην νομίσουμε ότι τα παιδιά μας θα είναι η σκιά μας όπου και να πάμε. Όχι. Οι δε γονείς οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να παντρέψουν τα παιδιά τους, μην κάνουν το μέγα λάθος το οποίο γίνεται αιτία αργότερα να καταστραφεί το ζευγάρι και να χωρίσει. Δεν τους δίνουμε την ευχή μας να ανοίξουν σπίτι δικό τους, αλλά τι, παράρτημα της οικογένειάς μας.
Και η μάνα μπαίνει στο σπίτι και κανονίζει τι θα κάνει η κόρη, η οποία είναι παντρεμένη. Με αποτέλεσμα να αρχίζουν οι γκρίνες, οι συγκρούσεις και στο τέλος να οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο διαζύγιο. Μπορούμε να τους δώσουμε την αγάπη μας, αλλά όχι να πραγματοποιήσουμε πάνω τους τα πραγματοποίητα όνειρά μας. Το λέω αυτό γιατί λίγο πολύ η παλιότερη γενιά που έγινε μετά την κατοχή, που πέρασε στερήσεις, πείνα, δυσκολίες, γύμνια, έρχεται σήμερα και λέει «Εγώ στην ηλικία σου έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο» και λένε πολλά τέτοια πράγματα. Πολύ καλά τα λένε, αλλά μην έχουν απαιτήσεις. Αλλάξανε σήμερα οι εποχές. Δεν μπορούμε να λέμε στα παιδιά μας αυτά τα οποία ζήσαμε εμείς στα παιδικά μας χρόνια και ιδιαίτερα εκείνη η γενιά. Σήμερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι εύκολα να γίνουν. Τι χρειάζεται μόνο? Ο άνθρωπος να ξέρει πώς να χειριστεί το λογικό του και τις διαθέσεις του. Λέει κάποιος γονιός, μου λέει ένα παιδί, «Πάτερ», λέει, «εγώ δεν είμαι», λέει, «ο Γιώργος. Εγώ είμαι», λέει, «το alter ego, το άλλο εγώ της μάνας μου». Γιατί η μάνα μου μου λέει, «εγώ ήθελα να γίνω, αν μεγάλο τότε που ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω Φερρυππίν δασκάλα. Αλλά αφού δεν έγινε εγώ, πρέπει να γίνεις εσύ». Ακούστε λογική ανθρώπου. Και πίεζε τα πράγματα και πίεζε το παιδί. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Σας το λέω και πάλι. Σήμερα όλα είναι εύκολα. Η πόρτα του σπιτιού ανοίγει πολύ εύκολα. Κάποτε, ό,τι και να συνέβαινε, το παιδί γύρναγε στο σπίτι το βράδυ. Είτε τσακωμένο ήταν με τον γονιό, είτε πικραμένο, είτε αδικημένο, είτε παραμελημένο. Γιατί υπήρχε άλλη κοινωνική σχέση και ο ιστός της κοινωνίας ήταν πολύ διαφορετικός. Σήμερα αλλάξαν όλα. Ξέρετε πόσα παιδιά σήμερα κοιμούνται σε δικό τους διαμέρισμα, στη δική τους γαρσονιέρα? Γιατί? Διότι δεν ανέχονται τους γονείς. Και αν μεν οι γονείς έχουν δίκιο, είναι στεφάνι που τους δίνει ο Θεός. Αν όμως οι γονείς γίνανε αιτία να φύγει το παιδί τους από το σπίτι, τότε τι θα προηγηθούν? Τι θα πούνε στον εαυτό τους, αλλά κυρίως στο Θεό? Και ακόμη μια τελευταία πρόταση. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε στα παιδιά μας, αλλά όχι να γυρεύουμε να ταυτιστούν με εμάς, να γίνουν σαν και εμάς. Αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση. Τι είπε ο Χριστός μας όταν του δώσανε κάποια παιδάκια να κρατήσει? Αν δεν γίνετε σαν αυτά, δεν θα πείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην λέμε λοιπόν στα παιδιά μας να μοιάσεις εμένα, να γίνεις σαν τον πατέρα σου, το ένα το άλλο. Όχι, να μοιάσεις τον Άγιό σου, να μοιάσεις την Παναγία μας, να μοιάσεις τον Χριστό μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Αυτά είναι για μας τα πρόσωπα που εμπνέουν, που καθοδηγούν, που μας δίνουν διέξοδο στα διέξοδά μας. Τι ωραιότερο να γίνει ένα παιδί Άγιο σήμερα. Αυτή η λέξη είναι παρεξηγημένη. Και όποιος τη λέει, αν και κανένας μας δεν τη λέει στο παιδί μας, εμείς λέμε να γίνεις καλός μαθητής, να γίνεις καλός επιστήμονας, να γίνεις Άγιος, δεν του λέμε. Και τι σημαίνει Άγιος? Ο αληθινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια ευθεία σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έγινε κατοικητήριο του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τα πάντα στον Χριστό. Και τίποτα δεν θέλει πλέον παρά μόνο αυτή η αγάπη του στο Χριστό, με κανέναν τρόπο να μην έρθει στιγμή και χαθεί. Γι' αυτό τα πάντα δίνει για αυτή τη σχέση. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, παρά μόνο να σας πω κάτι που αφορά εμάς. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε το θησαυρό που κρύβει το παιδί μας. Δεν το έχουμε ανακαλύψει. Γιατί δεν το έχουμε ανακαλύψει? Δεν έχουμε σκάψει μέσα του πολύ. Μόνο ζητάμε. Ποτέ δεν το έχουμε ενθαρρύνει. Ξέρετε πώς φαίνεται αυτό? Ακούστε μερικές κουβεντούλες που του λέμε. Τους έχουμε πει όλοι μας. Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα το ομολογήσουμε μέσα μας. Όταν είμαστε ιδιαίτερα εκνευρισμένοι. Πώς δηλαδή? Θα τα καταφέρεις? Μάλλον λέμε στο παιδί, είσαι άχρηστο. Πάλι ζημιά έκανες. Δεν θα τα καταφέρεις.
Γιατί επιμένεις να με νευριάσεις. Ξέρετε, οι μοντέρνες μητέρες σήμερα, με το καφέ στο χέρι και με το τσιγάρο στο άλλο και με την τηλεόραση μπροστά, μην τις ενοχλήσει την ώρα εκείνη το παιδί. Ή όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, τους πετάνε και μια βιντεοτενία στο βίντεο και εκείνες πιάνουν το τηλέφωνο και πιάνουν την κουβέντα. Και δεν βλέπουμε τι βλέπουν τα παιδιά μας σήμερα. Και ξέρετε η στατιστική τι λέει. Μόνο από αυτό το Harry Potter, αυτό τον μάγο, το μικρό που κυκλοφορεί, ξέρετε πόσα παιδιά έχουν πάθει ψυχικά τραύματα και τα τρέχουν οι γονείς μετά στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους. Διότι τα παιδιά εθίζονται σε αυτά τα μαγικά πράγματα και φτάνουν στο σημείο μετά να θέλουν να τα εφαρμόσουν. Και συνεχίζουν. Σταμάτα επιτέλους πριν τη σφάς. Ποτέ δεν θα προκόψεις. Γιατί φέρεσαι χαζά. Δεν θα σε αγαπώ αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω. Πρέπει να γίνεις σαν εμένα. Και σκεφτείτε, αυτός μπορεί να είναι απατεώνας, να είναι ψεύτης ο γονιός. Και σου λέει, εγώ είμαι το πρότυπο, γιατί φέρνω λεφτά στο σπίτι. Όλα εξαρτώνται από το πόσα λεφτά φέρνουμε το μήνα στο σπίτι. Όχι από πόση χάρη Θεού κατεβάζουμε από τον ουρανό στη γη εμείς οι γονείς. Λοιπόν, πρέπει να γίνεις σαν τον τάδε. Βάζουμε πρότυπο έναν άλλον άνθρωπο, ένα συμμαθητή του, έναν οποιονδήποτε. Δεν υποφέρεσαι πια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η λέξη. Εδώ έκανες αμάν να φέρεις αυτό το παιδί στον κόσμο και έρχεται στιγμή και λες δεν υποφέρεσαι. Και το χειρότερο, το διαολοστέρνουν το παιδί οι γονείς. Ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο φοβερό. Καλύτερα να μας κοπεί η γλώσσα παρά να δώσουμε το παιδί μας δώρο. Πού? Στον διάβολο. Που γι' αυτόν είναι το καλύτερο δώρο. Ήρθε μια κοπέλα της προάλλες, πριν από χρόνια πάνω στο ναό μας, και είχε δαιμονιστεί. Και η ερώτηση ήταν στη μητέρα, πώς έφτασε ως εκεί η κόρη σας. Μάτρε λέει, εγώ είμαι η αιτία. Κάθε φορά που γινόταν το ελάχιστο, το παραμικρό, την έστελνα στον πονηρό. Και επέτρεψε μια φορά ο Θεός να πάει στον πονηρό αυτή η ψυχή. Ξέρει ο Θεός γιατί το έκανε. Για να συνετίσει και αυτό το πλάσμα δεν έχει πλέον ευθύνη για αυτό το γεγονός και ο Θεός θα τα φέρει έτσι πάλι που να βρει τον δρόμο της σωτηρίας. Και τώρα λέω, που πήγε στον πονηρό, τι γίνεται. Ξέρετε δε τι σημαίνει δαιμονισμένος, ε. Καλύτερα να έχει κανένας δίπλα του έναν άνθρωπο με τη χειρότερη αρρώστια παρά με δαιμονικό πνεύμα στην ψυχή του. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν του λέγαμε «Μπράβο, καλά τα κατάφερες» ή «Θα σ' αγαπώ για πάντα» ή «Θα τα καταφέρεις ό,τι και να γίνει» ή τέλος πάντων «Το μέλλον είναι μπροστά σου, ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το θέμα, να το βάλουμε να συζητήσει μαζί μας, για μένα είσαι το καλύτερο παιδί». Ο Θωμάς Έντισον, αυτός που ανακάλυψε το τηλέφωνο και είχε σχέση με μπαταρίες, προσπαθούσε 100-200 φορές να φτιάξει μια μπαταρία και αποτύχανε συνέχεια. Λοιπόν, στην 101η φορά το κατάφερε. Πήγαν λοιπόν κάποτε κάποιοι και του είπανε πώς νιώθετε, λέει κύριε Έντισον, που κάνατε 100 λάθη για να φτάσετε στην επιτυχία και εκείνος του ίσου είπε ποιος σας είπε ότι έκανα 100 λάθη. Έμαθα με 100 τρόπους πώς να μην κάνω το λάθος. Κοιτάξτε ερμηνεία. Ένας δε πολύ μεγάλος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο μας έλεγε το εξής. Ο πιο μεγάλος δάσκαλός μου δεν ήτανε ούτε διδασκάλος στο δημοτικό, στο λύκειο, στο γυμνάσιο. Ήτανε, λέει, τα λάθη μου. Όταν, λέει, παραδεχόμουν τα λάθη μου, μάθαινα τα πάντα. Πολύ καλύτερα από ότι όταν διάβαζε ένα μάθημα στο σχολείο. Γι' αυτό λοιπόν ένα πράγμα να κάνουμε εμείς σαν αρχή αυτής της προσπάθειας, τι δηλαδή, να γίνουμε καλύτεροι σήμερα από όσο ήμασταν εχθές. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να δείτε πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Μην βάζουμε στόχους μεγάλους. Αυτό μόνο να λέμε. Σήμερα να είμαι καλύτερος από ό,τι ήμουν εχθές. Αν θέλετε να το πούμε αλλιώς. Ο κάθε άνθρωπος είναι ανώτερος, έχει κάτι καλό να εκτάξουν από πάνω. Θα κλείσω με ένα τελευταίο παράδειγμα. Πρέπει να διαλέξουμε
πιο έντομο μας πάει καλύτερα. Η μέλισσα ή η μήγα. Τι σημαίνει αυτό. Πού πάει η μέλισσα. Το άνθος. Και τι παίρνει. Το καλύτερο. Και τι φτιάχνει. Μέλι. Έβλιωστο. Ό,τι ωραιότερο. Η μήγα στις ακαθαρσίες. Πού πάει το δικό μας το μυαλό. Πού πάει η δική μας η γλώσσα. Πού πάει η δική μας η ψυχή. Πάει εκεί που είναι τα άνθη του παραδείσου. Πάει εκεί που είναι τα καλά του Θεού. Πάει εκεί που υπάρχει ευλογία Θεού. Τότε θα κάνουμε μέλι. Είναι βέβαιο. Και θα το δώσουμε στα παιδιά μας. Μην λοιπόν λέμε στα παιδιά μας, πήγαινε στην εκκλησία όταν εμείς κοιμόμαστε το πρωί. Μην λέμε στο παιδί μας, κόψε το τσιγάρο όταν το τασάκι είναι γεμάτο από τσίγαρα. Μην λέμε λοιπόν στο παιδί μας, κάνε αυτό όταν εμείς δεν το έχουμε κάνει. Γι' αυτό λοιπόν, εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι η μέλισσα παράγει και φτιάχνει ωραία πράγματα και πάντοτε γίνεται καλύτερη από ό,τι ήταν εχθές. Έτσι να μάθουμε κι εμείς και με βέβαιος ότι μπροστά μας με τη χάρη του Θεού και με πολλή προσευχή μας περιμένει χαρά, αν όχι στον κόσμο αυτόν, τουλάχιστον στον ουρανό. Αλλά είμαι βέβαιος ότι και εδώ θα μας δώσει ο Θεός και στον ουρανό. Και πάλι συγχαρητήρια στους πατέρες που ξεκίνησαν αυτή την τόσο ωραία προσπάθεια, σε εσάς που είχατε τόση υπομονή και είμαι βέβαιος ότι είσαστε καλοί γονείς, γιατί αφού υπομείνατε εμένα τόση ώρα, τότε πόσο μάλλον τους συζύγους, τις συζύγους και τα παιδιά. Αλλά είμαι βέβαιος ότι όταν θα πάτε στο σπίτι, μην τα κρατήσετε αυτά που από αλλού και εγώ τα πήρα και σας τα είπα. Πείτε τα και στους άλλους και πείτε τους, ελάτε σε αυτόν τον χώρο κάθε Τετάρτη να ακούσετε δύο ωραία πράγματα και όχι να καθόμαστε στην τηλεόραση να τρώμε αυτά τα σκουπίδια που μας παρουσιάζει. Εδώ θα μάθουμε, θα επικοινωνήσουμε, θα πούμε ότι βρε κυρά Μαρία και εσύ το ίδιο πρόβλημα έχεις που έχω και εγώ, τι έκανες εσύ, πάτε, τι μας συμβουλεύετε για αυτή την περίπτωση και αν δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει η τελευταία λύση, τα γόνατα. Θα κάνουμε μια παράκληση σήμερα για τα παιδιά μας, θα κάνουμε μια γρυπνία για τα παιδιά μας, θα κάνουμε ένα τραπέζι εδώ για τα παιδιά μας, να τα φέρουμε εδώ μέσα να χορέψουμε, να παίξουμε και όχι να πάνε στο πάρτι από εδώ και από εκεί. Εμείς σαν εκκλησία θα τα κάνουμε αυτά, αν θέλουμε να σώσουμε τα παιδιά μας. Αλλιώς χαθήκαμε. Εμείς είμαστε κυβωτός και εμείς, εσείς οι γονείς και εμείς οι γερείς, είμαστε οι ασπίδες τους. Αν λοιπόν εμείς δεν κάνουμε αυτό, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Μόλις βγουν από την πόρτα, κάποιοι θα μας τα αρπάξουν. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις και αυτά. Πολύ ώρα έχει περάσει, μου φαίνεται, και θα πρέπει να περιστερήσουμε άλλο. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Μαρθαίου Χάλαρη που με το τόσο επικοδομητικό θέμα μας έδωσε να καταλάβουμε την αξία του παιδαγωγικού έργου. Ελπίζουμε και άλλη φορά να μας τιμήσει με την παρουσία του και το ωραίο λόγο του. Επόμενη συνάντηση σχολής γονέων θα γίνει την ερχομένη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα με ομιλητή τον κύριο Ιωάννη Παπαθανασίου, ιατρό, κοινωνιολόγο, διευθυντή γραφείου νεότητος και τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαβριωτικής, με θέμα «Είδη, μορφές, κατηγορίες χριστιανών». Η σχολή γονέων είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ τον πατέρα Αθανάσιο να δώσει ένα μικρό δώρο στον πατέρα Ματέο. Την Παρασκευή το βράδυ θα τελεστεί στο ναό μας η Ιερά Αγρυπνία της Μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ευαγγελιστού Ανδρέου. Thank you.
Gracias.